Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φαρσαλινό. Τον κύριο Φαρσαλινό, ο οποίος είναι ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Φαρσαλινέ. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε και ακόμα μια φορά κοντά μας. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, με βάση την εξέλιξη του φαινομένου και με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας σε ό,τι αφορά πάντοτε τον κορονοϊό, μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση για το πού βρισκόμαστε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή? Η εξέλιξη ήταν καταρχάς αναμενόμενη και θα ήταν πλάνη να θεωρήσουμε ότι δεν θα ξαναεμφανιζόταν κύμα. Είχαμε μάλιστα πει και μαζί νομίζω πριν κατά την περίοδο του lockdown ότι όσο πιο μικρό είναι το πρώτο κύμα, τόσο μεγαλύτερο περιμένει στο επόμενο. Βέβαια θα έλεγα ότι όλοι μας εκπλαγήκαμε λίγο από το πόσο σύντομα ήρθε. Mm-hmm. Το ότι ήρθε τόσο σύντομα όμως σημαίνει ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολος ο χειμώνας και δεν ξέρω κατά πόσο και θα είναι διαχειρίσιμος. Ένας χειμώνας τον οποίο δεν ξαναπεράσαμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρώτο κύμα ήρθε το Μάρτιο. Σωστά, δεν έχουμε εμπειρία αντίστοιχη δηλαδή. Δεν έχουμε εμπειρία, αλλά έχουμε εμπειρία του τι μας περιμένει. Θα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια στην πραγματικότητα περιστατικά κοινού κρυολογήματος, τα οποία εμφανίζουν κλινική εικόνα που είναι συμβατή με COVID-19, με την νόσο από τον κορονοϊό. Οπότε θα τίθεται θέμα πώς θα κάνουμε διαφορική διάγνωση όταν κλινικά θα συμβαδίζει με νόσο COVID και τι θα κάνουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και ενδεχομένως αυτό να σημαίνει και επιπλέον φορτός για τα νοσοκομεία, κύριε Φαρσαλινέ, και αν ναι, ως ανάχωμα τι μπορεί να λειτουργήσει? Η πρωτοβάθμια υγεία, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει ρόλο σε αυτό? Αυτό είναι που δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει, γιατί τότε θα είναι τελείως μη διαχειρίσιμη κατάσταση. Κοιτάξτε, είναι αδιανόητο ακόμα και να συζητάμε ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να αναλάβουν περιστατικά που δεν χρήζουν νοσοκομιακής φροντίδας. Τα νοσοκομεία τα έχουμε κάνει κέντρα δειγματοληψίας, τα έχουμε κάνει κέντρα διαγνωστικού ελέγχου. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε κέντρα διαφορικής διάγνωσης των κοινών κρυολογημάτων. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει το ρόλο ακριβώς να αντιμετωπίζει τα περιστατικά που δεν χρήζουν νοσοκομιακής φροντίδας. Είναι αδύνατο τα νοσοκομεία να σηκώσουν το βάρος του χειμώνα τόσων περιστατικών. Θα πρέπει το ξεκαθάρισμα, δηλαδή η διαφορική διάγνωση, αλλά και η αντιμετώπιση των ήπιων ασθενών, οι οποίοι θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν μπορεί να γίνει στα νοσοκομεία. Πρέπει να γίνει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σωστά και οργανωμένα. Όχι, ξέρετε, με το να δίνουμε ένα χαρτάκι 14 μέρες καραντίνας αδιάγνωστος και να περιμένουμε αν επιδεινωθεί, οπότε αναγκαστικά θα χρειαστεί νοσοκομείο. Επειδή το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, κύριε Φαρσαλινέ, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, είναι κοινή παραδοχή, λειτουργεί στο όριο και κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα. Κατά τη γνώμη σας, θεωρείτε ότι το κράτος έχει προχωρήσει σε έναν σωστό αποδοτικό σχεδιασμό? Ο σχεδιασμός μπορεί να υπάρχει και μπορεί να έχουν γίνει βελτιώσεις, αλλά ξέρετε ότι παθογένειες αρκετών ετών δεν μπορούν εύκολα να διορθωθούν μέσα σε λίγους μήνες. Και επίσης δεν μπορεί να αποτελέσει λύση, το ξαναλέω, γιατί αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει, το να σηκώσει όλο το βάρος στο δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο σύστημα υγείας. Είναι αδυνατόν σε οποιοδήποτε χώρα του κόσμου και αν συνέβαινε αυτό. Δυστυχώς βλέπουμε ότι το πρόβλημα περισσότερο είναι η παράλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, παρά η μη σωστή οργάνωση των νοσοκομείων, όπου αναγκαστικά πλέον τα νοσοκομεία παίζουν το ρόλο πρωτοβάθμιας φροντίδας, και αυτό δεν είναι διαχειρίσιμο και δεν μπορεί να είναι ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί το χειμώνα η όλη κατάσταση. Θα ξεφύγει κάθε έλεγχος. Επειδή συνηθίζουμε να λέμε ότι η πιο κρίσιμη ίσως παράμετρος αυτής της ιστορίας είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων, ο οποίος παρουσιάζει μια αυξητική πορεία, επειδή όμως ακούμε πολλά και σε καθημερινή βάση. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μετατραπούμε σε Βόρεια Ιταλία και πλέον οι γιατροί να διαλέγουν ποιους θα διασωληνώσουν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε λιγότερους διασωληνωμένους από τον μέγιστο αριθμό που είχαμε την Άνοιξη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, και τα διαγνωστικά τεστ που έχουν αυξηθεί δείχνουν ότι παρόλο που έχουμε πολλαπλάσια κρούσματα από τις άνοιξεις, δεν έχει ουσιαστικά καμία απολύτως σημασία να κάνουμε σύγκριση αριθμών ατόμων θετικών στον ιό μεταξύ της άνοιξης και σήμερα. Η σύγκριση του αριθμού διασωληνωμένων και θανάτων σαφώς και έχει νόημα, και βλέπουμε ότι είμαστε κοντά, όχι όμως ακριβώς στο σημείο που ήμασταν την άνοιξη, και στους θανάτους έχουμε φτάσει περίπου στο μέγιστο που είχαμε σαν ρυθμό θανάτων εβδομαδιαίο από αυτόν που είχαμε στο μέγιστο
του κύματος την άνοιξη. Mm-hmm. Όμως, επειδή τώρα εξελίσσεται αυτό, δεν ξέρουμε αν αυτό είναι ήδη δηλαδή σε αύξηση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτή η αύξηση. Υπάρχει η πιθανότητα πράγματι να ξεφύγει. Και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία και για να μην καταλήξουμε σε καταστροφικά μέτρα όπως είναι το lockdown, το οποίο ξέρουμε πλέον πόσο καταστροφικό είναι. Εγώ θα πω αυτό που είχα επαναλάβει στις 12 Μαρτίου, τότε που όλοι μας ήμασταν καθησυχασμένοι, ότι έχει εξαιρετική σημασία και είναι μάλιστα αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, η αυτοπροστασία για να μην φτάσουμε σε φαινόμενα οριζοντίου lockdown, το οποίο είναι καταστροφικό από πολλές απόψεις. Και η αυτοπροστασία δεν αφορά και μόνο τη μάσκα, για την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγο και έχουν προκύψει πάρα πολλές ενστάσεις και αντιδράσεις εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και άλλα βασικά μέτρα. Εδώ λοιπόν θα είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαι ξεκάθαρος και θα σου το πω με δύο προτάσεις. Η μάσκα είναι πράγματι έχει νομοθετηθεί. Σωστά. Και κατά τη γνώμη μου, και το έχω πει, ξέρετε, και δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λέγαν άλλα την άνοιξη και άλλα σήμερα. Εγώ έχω γραπτά κείμενα από τις 4 Απριλίου υπέρ της καθολικής χρήσης μάσκας. Mm-hmm. Χωρίς όμως ούτε να υπερβάλλω ως προς την επιστημονική τεκμηρίωση του μέτρου, ούτε να το θεωρώ στο μοναδικό μέτρο. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι η εξής. Θεωρούμε και πιστεύουμε με βάση τη λογική και χωρίς να έχουμε την απόλυτη τεκμηρίωση ότι η μάσκα βοηθάει, αλλά θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να διορθώσουμε αυτό που νομίζει συνήθως ο κόσμος και αυτό πιστεύω ότι νομίζει, ότι δεν είναι η μάσκα το κυρίαρχο μέτρο που θα μας θα βελτιώσει την εικόνα και θα μειώσει την περαιτέρω επιδείνωση. Ένα είναι το βασικό και πρώτο μέτρο, η μάσκα είναι συμπληρωματικό, όχι να μην τη χρησιμοποιούμε, αλλά ένα είναι το βασικό μέτρο που μπορεί να περιορίσει σε κάποιο βαθμό την κατάσταση. Αυτό είναι η κοινωνική απόσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι που λένε όλοι οι οργανισμοί παγκοσμίως. Και για να μην φτάσουμε στο σημείο του lockdown, που είναι ένα οριζόντιο καταστροφικό μέτρο, θα πρέπει μόνοι μας να μειώσουμε την κοινωνική απόσταση. Πώς θα γίνει αυτό? Θα πρέπει να μειώσουμε τις κοινωνικές επαφές, τις μη απαραίτητες, για να μην φτάσουμε να τις μηδενίσουμε, έτσι, μέσω νόμου. Θα πρέπει μόνοι μας να σκεφτούμε ότι καλή είναι η φίλη μας, βεβαίως να έχουμε επαφή, αλλά ας το περιορίσουμε σήμερα. Θα πρέπει επίσης και το κράτος από την άλλη να βελτιώσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει και κάποια συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Παράδειγμα, θα μπορούσαν να επινοικιάσουν τουριστικά λεωφορεία. Λέω, δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η λύση, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι ελλείψεις ετών, έτσι, στο δημόσιο, δεν μπορούν εύκολα να καλυφθούν μέσα σε 1, 2, 3 μήνες, ακόμα και αν έχεις άριστο σχεδιασμό, αλλά θα πρέπει να γίνουμε δημιουργικοί και να πείσουμε τον κόσμο, για να μην φτάσουμε στην νομοθέτηση, όπως είπα, της οριζόντιας αποκοπής κάθε κοινωνικής επαφής, να προσπαθήσει μόνος του, και αυτό είναι η έκκλησή μου, που είναι πιο σημαντικό και από τη μάσκα που θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί, να αποφύγουμε όσο μπορούμε τις πολλές κοινωνικές επαφές. Αν αυτό δεν συμβεί, κινδυνεύουμε να έχουμε καταστάσεις χάους, γιατί ούτε έχουμε το πιο δυνατό σύστημα υγείας, ούτε έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δυστυχώς, και δεν μπορούν αυτά να αλλάξουν δραματικά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στο απλό ερώτημα, κύριε Φαρσαλινέ, γιατί πρέπει να φορώ τη μάσκα μου ενώ κινούμε, περπατώ μόνος μου στο δρόμο? Εσείς τι απαντάτε? Εγώ απαντώ ότι, και έχω απαντήσει, ότι η χρήση μάσκα σε ανοιχτό χώρο χωρίς συνωστισμό, έτσι, όταν περπατάμε μόνοι μας ή όπως έβλεπα στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια του τοπικού lockdown, 5 άτομα να κυκλοφορούν στην κεντρική πλατεία και να φορούν μάσκα, το μέτρο αυτό το χαρακτήρισα όμοιο με τον πνιγμένο που πιάνεται από τα μαλλιά του. Δεν έχει καμία απολύτως λογική και επιστημονική τεκμηρίωση. Παρόλα αυτά, αν τυχόν νομοθετηθεί, πρέπει να τονίσω ότι επειδή ζούμε σε ένα συντεταγμένο κράτος και μια συντεταγμένη πολιτεία, είναι αδιανόητο ο καθένας, με βάση την προσωπική του γνώμη, όσο σωστή και να είναι, να αποφασίζει μόνος του και να μην ακολουθεί τους κανόνες. Άρα, κι αν εφαρμοστεί, και παρόλο που σας είπα ξεκάθαρα, και δεν νομίζω κανένας να μπορέσει να πει ότι υπάρχει τεκμηρίωση στη χρήση μάσκας σε ανοιχτό χώρο χωρίς συνωστισμό, έχει σημασία και τα δύο που λέω, θα πρέπει να το ακολουθήσουμε για να είμαστε συντεταγμένοι. Κατά τα άλλα όμως, δεν περιμένω καθόλου η χρήση μάσκας με αυτόν τον τρόπο,
χωρίς συνωστισμό σε ανοιχτό χώρο να έχει οποιοδήποτε όφελος. Τώρα, από τα μέσα του φθινοπόρου επανακάμπτει η κοινή γρίπη, αλλά και οι άλλες απλές ιώσεις. Θεωρείτε ότι αυτή η παράμετρος ενδεχομένως να δυσκολέψει τα πράγματα? Πάρα πολύ, γιατί και με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο ΕΟΔΗ, και καλώς τα έχει θεσπίσει, θα έχουμε ζήτημα όλος ο πληθυσμός να θεωρείται ύποπτο κρούσμα. Γιατί κατά μέσο όρο ένας ενήλικας έχει περίπου 2 επεισόδια κοινού κρυολογήματος ετησίως, κυρίως οι άνθρωποι κάτω των 60 ετών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για εκατομμύρια κρυολογήματα τα οποία κάθε χρόνο δεν μας απασχολούν. Οι περισσότεροι τα περνούν μόνοι τους, άντε να επισκεφθούν τον οικογενειακό γιατρό. Αλλά εδώ θα τίθεται το θέμα διαφορικής διάγνωσης με κρούσμα COVID. Και θα πρέπει αυτό κάπως να ξεκαθαριστεί. Διότι είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της συζήτησης. Ναι, ούτε λύση μπορεί να είναι να δίνουμε σε όλους 14ήμερη καραντίνα. Θα επικρατήσει χάος. Θα έχουμε τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού σε καραντίνα, αν βάλουμε και τις στενές επαφές. Και από την άλλη, πώς θα γίνει η διάγνωση? Δεν έχουμε καν ένα αποκεντρωμένο σύστημα, ξέρετε, διαγνωστικού ελέγχου με PCR. Το να στέλνονται όλα τα κρούσματα, όλα τα δείγματα σε ένα, στο κέντρο μιας περιφέρειας ή όλα στην Αθήνα, δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα. Είναι τεράστιος ο όγκος. Μία λύση θα μπορούσε να είναι η ύπαρξη των σύντομων τεστ, των rapid test αντιγόνου, δεν έχει καθόλου να κάνει με αντισώματα. Δηλαδή, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό. Αυτό είναι η παρουσία του ιού και όχι αντισωμάτων, δεν μας ενδιαφέρουν τα αντισώματα, δεν κάνεις διάγνωση με αντισώματα, αλλά έχουν προκύψει κάποια rapid test όπου βρίσκεις τον ιό με μια άλλη μέθοδο, όχι με το μοριακό έλεγχο, και αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα σε 15 λεπτά και θα μπορούσε να γίνει ακόμα και από έναν ιδιώτη ιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επιταχύνει πάρα πολύ τη διάγνωση, την κάνει και φτηνότερη και βάζει μέσα στο παιχνίδι της διάγνωσης και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κατά τη γνώμη μου, μόνο έτσι μπορεί να είναι βιώσιμος ο χειμώνας, ιδάλλως δεν θα είναι βιώσιμος.